Φαινόταν άλλη μια συνηθισμένη ημέρα. Πλοία, ατελείωτα κοντέινερς, λιμενεργάτες να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν σε βάρδια κοντραβάρδια. Όμως εκείνη την ημέρα, ναι μεν είχε εμπορεύματα που προσθέτουν κέρδη στα μονοπόλια της εφοδιαστικής αλυσίδας, είχε όμως και ένα μείον. Ένας εργάτης δεν γύρισε στο σπίτι, ο Δημήτρης Δαγκλής σκοτώθηκε, κομματιάστηκε στις ράγες της γερανογέφυρας. Η αντίδραση και η οργή ήταν άμεση. Αυτήν την οργή το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ την έκανε η Γροθιά Διεκδίκησης και κάμποσες μέρες μετά, στο Σύνταγμα και στον Πειραιά, στις διαδηλώσεις εκείνης της ημέρας, οι λιμενεργάτες δηλώνουν πως είναι νικητές. Ανακοινώνουν πως η Κόσκο κάνει δεκτά τα περισσότερα αιτήματά τους. Αυτές οι δυτικές εξελίξεις έχουν σημασία για τους λιμενεργάτες. Έχουν όμως αξία και για τον κάθε εργαζόμενο που διεκδικεί στον χώρο δουλειάς του καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και καλύτερους μισθούς. Λοιπόν, εδώ στην Κόσκο επιμέρες έγινε ένας αγώνας νικηφόρος, αλλά όλα ξεκίνησαν από τον θάνατο ενός συναδέλφου σας. Θέλω να πάμε λοιπόν σε εκείνη την ημέρα με τη βοήθεια του Μάρκου Μπεκρή, Προέδρου του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και του Δημήτρη Λινάρδου, μέλος της διοίκησης του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και να δούμε πώς ξεδιπλώθηκαν εκείνες τις ημέρες του αγώνα σας. Μάρκο, γίνεται γνωστός ο θάνατος του Δημήτρη Δαγκλή. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις ως σωματείο? Το δυστύχημα έγινε εδώ στη Γερανογέφυρα 10, ακριβώς που είναι ακριβώς μπροστά μας. Ήταν μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή. Ο συνάδελφός μας, επειδή όπως έχουμε πει εμείς, λόγω των ελλειπών μέτρων υγείας και ασφάλειας που υπάρχουν για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, έπεσε θύμα σε αυτό το τραγικό γεγονός και έχασε τη ζωή του. Ήταν μια πολύ άσχημη κατάληξη, ένα πολύ άσχημο συμβάν. Το οποίο βέβαια εμείς από την πρώτη στιγμή λέμε ότι ούτε η κακιά η ώρα ήταν, ούτε η άτυχη στιγμή. Είχαμε εστιάσει από την πρώτη στιγμή ίδρυση του σωματείου μας το γεγονός ότι οι πιθανότητες του να συμβούν σοβαρά εργατικά ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρα, είναι πάρα πολλά. Είχαμε προτείνει μέτρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία δεν είχαν εισακουστεί, δεν είχαν εφαρμοστεί. Λοιπόν, και φτάσαμε σε αυτό το γεγονός. Η αντίδραση πρώτα απ' όλα και των συναδέλφων μας που ήταν μέσα στη δουλειά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αλλά και συναδέλφων που ενημερώσαμε άμεσα εμείς, η ανταπόκρισή τους ήταν ακαριά. Δηλαδή, σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με παρέμβαση του σωματείου, σταμάτησαν οι εργασίες. Ενημερώσαμε συναδέλφους, κατέβηκαν κάτω στον χώρο της δουλειάς, εκεί στις πύλες εισόδου που είναι μέσα στο ΣΕΜΠΟ του Νέου Εικονίου, όπου εκεί πέρα ενημερώσαμε τους συναδέλφους μας. Και πραγματοποιήθηκε μια μαζικότατη γενική συνέλευση όπου άμεσα πάρθηκε απόφαση ότι θα προχωρήσουμε σε αρχικά 24-ωρη απεργία και βάλαμε ως πρώτο αίτημα να διελευκανθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος. Δημήτρη, τι γινόταν εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ώρες μετά την είδηση του χαμού του Δημήτρη Δαγκλή, τι λέγανε οι συνάδελφοί σας, πώς ήταν τα πράγματα? Οι συνάδελφοί ήταν σοκαρισμένοι, υπήρχε πολύ μεγάλη οργή, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ότι σκοτώθηκε ένας συνάδελφος, είναι ότι πολλοί τον είδαν εκείνη τη στιγμή που σκοτώθηκε και υπήρχε και μια ενημέρωση ότι από μέσα ότι πρέπει να συνεχίσετε να δουλεύετε, μην το κάνετε θέμα. Εντάξει, θα το ρυθμίσουμε, θα το φτιάξουμε. Ο κόσμος εκείνη τη στιγμή έβγαλε το συμπέρασμα ότι αλλά εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Αν θα δούμε τα παιδιά μας τελευταία φορά και αν θα φύγουμε ισόη μετά από το 8ωρό μας. Θέλανε οι εργαζόμενοι κάτι να γίνει εκείνη την ημέρα, να κινητοποιηθούν, να διαδηλώσουν, να γίνει μια απεργία ή αισθανόταν ότι εντάξει, έγινε αυτό το κακό, καθίστε να δούμε τι θα γίνει στην πορεία? Αυτό που αντιληφθήκαμε είναι ότι οι εργαζόμενοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που εργαζόνται μέσα, έβραζαν μέσα τους, είχαν φτάσει σε ένα σημείο όπου η κατάσταση δεν πάει άλλο έτσι και ο θάνατος του συναδέλφου μας ήταν και ο λόγος που ξεχύλισε το ποτήρι. Το κύριο νομίζω αίσθημα το οποίο επικρατούσε σε όλους μας
είτε δουλεύανε εκείνη την ώρα, είτε το μάθανε στη συνέχεια, ήταν ότι στη θέση του Δημήτρη θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας. Νομίζω αυτό ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία οδήγησε στο να εκφραστεί όλο αυτό το πράγμα, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν το δυστύχημα σιγοέβραζε, διότι τα προβλήματα παρέμεναν για πολλά χρόνια να υπάρχουν, δεν λυνόντουσαν με ευθύνη της εργοδοσίας και των εκάστοτε κυβερνήσεων, και αυτό το πράγμα το οποίο έβραζε, δηλαδή ο κόσμος έβλεπε ότι δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες του, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, δεν παίρνονται μέτρα, οι προβληματισμοί του, τα πράγματα που συζητάγαμε μεταξύ μας για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, για τις συνθήκες εργασίας, για τις σχέσεις εργασίας, γιατί και αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, δεν λυνόντουσαν, και όλο αυτό το πράγμα ήρθε δυστυχώς με αυτό που εμείς λέγαμε, ότι κάποια στιγμή ας μην φτάσουμε στο σημείο για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, να θρηνήσουμε συνάδελφο, και τελικά για να αρχίσουν να λύνονται πράγματα, δυστυχώς αυτό το πράγμα έγινε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με τον ένας από εμάς να μην ξαναγυρίσει σπίτι του. Το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, μου λες ότι είχε δει ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ενός ατυχήματος, ένας άνθρωπος να τραυματιστεί και να σκοτωθεί. Τι έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να αποτρέψει ή να μπολιάσει στους εργαζόμενους αυτόν τον κίνδυνο? Από το 2014 που φτιάχτηκε το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, ένα από τα πρώτα αιτήματα που είχε βάλει ήταν το γεγονός ότι πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας. Και μάλιστα στο πρότυπο που υπάρχει και στη ζώνη, δηλαδή με ένα μεικτό κλιμάκιο όπου θα συμμετέχουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, με σκοπό να μπορεί να παίρνει μέτρα και όπου δεν γίνεται να δουλέψουν οι εργαζόμενοι να μην δουλεύουν. Γιατί τώρα, από το 2010 θα το πάμε, πρώτα απ' όλα ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε πάνω στα πλοία ή στα μηχανήματα όπου υπάρχει έλλειψη συντήρηση, είτε στα μηχανήματα είτε στις δαλίκες, είτε πάνω στα πλοία που δουλεύουμε σε ακατάλληλα σημεία, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορέσει να πάρει την ευθύνη, ακόμα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν όπως ο ΣΕΠΕ, ΦΕΡΙΠΗΝ, είναι υποστελεχωμένοι με αποτέλεσμα και αυτοί να μην μπορούν να είναι συνέχεια εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές φορές κάνει κρούση σε αυτούς τους μηχανισμούς. Το γεγονός ότι ΦΕΡΙΠΗΝ δουλεύουμε σε έντονα καιρικά φαινόμενα, σε ακραία πολλές φορές καιρικά φαινόμενα, μέσα από τη δικιά μας παρέμβαση κάποιες φορές σταματούσε η δουλειά, όπου όμως μπορεί να μην υπήρχαμε εμείς να παρεμβαίναμε εκείνη τη στιγμή άμεσα σε σωματείο και να παρεμβαίναμε μετά από μισή ώρα, μετά από μια ώρα ή να μην το μαθαίναμε. Εκείνη τη στιγμή οι συνάδελφοί μας συνεχίζαν να δουλεύουν. Οπότε πρώτα απ' όλα το πρώτο και κύριο ήταν ότι δεν υπήρχε μια επιτροπή υγείας και ασφάλειας, δηλαδή κάτι το οποίο είναι ελάχιστο, είναι αυτονόητο. Και ακόμα και αυτό το αυτονόητο για να γίνει πράξη έπρεπε να γίνει αυτός ο σκληρός αγώνας. Και μετά από ένα τραγικό θάνατο. Ο μόνος τρόπος που μπορούσαμε με την εργοδοσία να λύσουμε κάποια βλάβη σε μηχάνημα, σε νταλίκα, επάνω σε καράβι, ήταν το να γράψεις μια αναφορά, το πρόβλημα που υπήρχε, που εννοείται αυτό δεν λυνόταν ποτέ, κατέληγε δηλαδή στον κάδο σκουπιδιών η αναφορά. Οι εργαζόμενοι εκείνες τις ημέρες έδειξαν διάθεση να τραβήξει αυτός ο αγώνας μέχρι που να νικήσουν. Πότε άρχισε το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ να διαισθάνεται ότι έχει δύναμη πια και ότι μπορεί αυτός ο απεργιακός αγώνας να φέρει θετικά αποτελέσματα? Εντάξει, με τον κόσμο είχαμε πάντα επαφή. Είτε στο χώρο εργασίας, είτε εκτός χώρου. Βλέπαμε ότι ήταν θέμα χρόνου να αντιδράσει και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να υπάρξει αυτό το τραγικό συμβάν για να φτάσει ο κόσμος μέχρι την πύλη και να το διεκδικήσει ο ίδιος. Μάρκο. Το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ θα πω ότι από την μέρα ίδρυσής του και βάζοντας σταθερή γραμμή και προσανατολισμό στο τι πρέπει να παλέψει και απέναντι σε ποιον, στη συνείδηση του κόσμου και στην πράξη από όσο φάνηκε, είναι και θα είναι το αντιπροσωπευτικό σωματείο μέσα στο χώρο εργασίας μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα αιτήματα τα οποία προτάσουμε, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια, είτε έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας, είτε έχουν να κάνουν με τις σχέσεις εργασίας που πρέπει να αποτυπωθούν σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας, είναι αιτήματα τα οποία είναι γιωμένα, πατάνε στα ποδάρια τους και είναι αιτήματα τα οποία τα έχουν βάλει πρώτα απ' όλα οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Ο κάθε εργαζόμενος. Ακόμα και αυτός ο οποίος μπορεί λόγω του φόβου και της τρομοκρατίας να μένει αμέτωχος, είναι θετικά ουδέτερος απέναντι στο σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. Και είναι ένα στοίχημα το πώς, το τι συμπέρασμα θα βγει μέσα από όλη αυτή τη μάχη, ότι τελικά όταν εμείς οι εργαζόμενοι με μαζικά συσπηρωμένα σωματεία, με συλλογικό τρόπο πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας αιτήματα, το τι μπορούμε να καταφέρουμε και κυρίως το πώς πάμε την τρομοκρατία και το φόβο. Νομίζω αυτό είναι ένα κύριο συμπέρασμα το οποίο πρέπει και εμείς να κρατήσουμε στο χώρο ευθύνης μας, αλλά και σε άλλους χώρους δουλειάς να το μεταλαμπαδεύσουμε, γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Μέσα από την οργάνωση, μέσα από την πάλη, μέσα από μαζικά ενωτικά συσπηρωμένα σωματεία που θα δίνουν τη μάχη για να ικανοποιήσουν τις δικές μας ανάγκες. Όχι για να μπουν είτε δημιουργώντας αυταπάτες ότι μια κυβερνητική αλλαγή μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας και ένας κυβερνητικός μεσίας, ούτε να έχουμε ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες μειωμένες απαιτήσεις ότι να βγάλει τα δεκάδες εκατομμύρια της η κάθε Κόσκο, το κάθε μεγάλο μονοπόλιο και να πετάξει ένα ξεροκόμματο σε εμάς. Δημήτρη, βγαίνετε νικητές. Ανακοινώνετε με ψωμένες γροθιές στο συλλαλητήριο του Συντάγματος και του Πειραιά ότι η Κόσκο έκανε σχεδόν όλα τα αιτήματά σας δεκτά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, στο χώρο εργασίας, είναι αλλιώς οι συναδελφοί σας έχουν πάρει περισσότερο θάρρος. Πώς το εξέλαβαν όλο αυτό? Οι συνάδελφοι μόλις έμαθαν ότι κερδίσαμε κάποια από τα αιτήματά μας, εννοείται πως πήραν θάρρος, εννοείται πως δυνάμωσαν, ατσαλώθηκαν. Και μέσα από γενική συνέλευση, παμψηφοί αποφάσισαν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω. Ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας και ότι θα κερδίσουμε. Και από εδώ και στο εξής, ποιος είναι ο στόχος? Από εδώ και στο εξής είναι στο να πάμε να συζητήσουμε με την εταιρεία να βάλουμε τους όρους για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Εγώ θα πω το γεγονός ότι πολύ καλά οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας όλοι, έχουν αυτή τη στιγμή μια στάση καχυποψίας απέναντι στους εργοδότες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν κατακτήσει μέσα από τη δικιά τους πείρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν κατακτήθηκαν κάποια σημαντικά αιτήματα, ικανοποιήθηκαν, τα οποία βέβαια εμείς περιμένουμε να εφαρμοστούν μέχρι και το τελευταίο και. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως μπαίνουμε στη μάχη, στα γεμάτα πλέον, για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μια μάχη πάρα πολύ δύσκολη, όπου ένα από τα πρώτα στοιχεία τα οποία πρέπει οι εργαζόμενοι να απαντήσουν είναι το να συνεχίσουν τη στήριξη και τη μαζικοποίηση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ σε αντίθεση με αυτό το εργοδοτικό μόρφωμα, ένα απεργοσπαστικό μηχανισμό που έχει στήσει η Κόσκο μαζί με διάφορες κυβερνήσεις, και την τωρινή και την προηγούμενη θα πω εγώ, και τα υπόλοιπα εργοδοτικά μέρη, με σκοπό ποιον? Το διαχωρισμό, τη διάσπαση των εργαζομένων, την τρομοκρατία, το κλίμα τρομοκρατίας και ατομικής λύσης. Γιατί εδώ πέρα νομίζω πως αυτός ο σπουδαίος αγώνας ο οποίος έγινε και είναι νικηφόρος, γιατί είναι από ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να γίνει γνωστό. Πουθενά αλλού η Κόσκο, σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη, είτε στην Κίνα είτε έξω από τα όρια της Κίνας, δεν έχει κάνει βήμα πίσω. Και αυτό δεν είναι μικρή υπόθεση. Και αυτό δείχνει ότι ακόμα και στους μεγαλύτερους αντιπάλους απέναντι, πραγματικά όταν εμείς που είμαστε κινητήριος δύναμη για τα πάντα, οι εργαζόμενοι, πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, μπορούμε ακόμα και αυτοί να τους κάτσουμε κάτω. Αυτός ο αγώνας ξεκίνησε με ένα έγκλημα. Το σωματείο είναι εδώ που φτιάχτηκε μέσα στη φωτιά του αγώνα και της απεργίας. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με μια παράμετρο που ήταν πολύ έντονη εκείνες τις ημέρες. Είχαμε τον νεκρό εργάτη, είχαμε την άμεση αντίδραση των λιμενεργατών και του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, είχαμε την απεργία, αλλά τις πρώτες μέρες δεν φανήκατε πουθενά. Μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πλειοψηφία τους δεν σας έπαιξαν. Μάλιστα κυκλοφόρησε και η είδηση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο εργαζόμενος έφυγε, ξαναγύρισε και τέλος πάντων εκφράστηκε η άποψη της εργοδοσίας για το ατύχημα. Σας ενόχλησε αυτό ή σας επηρέασε αυτό? Εγώ να πω ότι φάνηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι υπήρχε σχέδιο συγκάλυψης και αποσιώπησης. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν που ακολουθήθηκε για να αποσιωπηθεί και να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα ήταν καταφανέστατη. Τι βοήθησε
στο να ανοίξει αυτό το πράγμα και να μαθευτεί η δράση του σωματείου, η αλληλεγγύη η οποία εκφράστηκε και το γεγονός ότι τους πιέσαμε εκεί που τους πόναγε, δηλαδή μέσα από την απεργία. Με 7 μέρες το λιμάνι κλειστό, με τα λιμάνια να φτάνουν μέχρι την Αίγινα, όπου αυτό πράγμα αναγκαστικά δεν έμεινε σε στενά όρια της Κόσκο, γιατί επέδρασε και σε άλλους φορείς επιχειρηματικούς και οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν με τη δικιά μας πίεση, με την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων και την αλληλεγγύη που εκφράστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι από τα πρωτοφανή αυτά που έχουν. Δηλαδή, κάνανε απεργία στη Βέρα Κρούς, Φελιππίν, στο Μεξικό ή στη Δανία ή κινητοποιήσεις στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Τουρκία, παντού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν τι έδειξε, ανέδειξε το τι έγινε. Γιατί θα πω ένα παράδειγμα. Με τα στατιστικά που έχουμε, κάθε 4 μέρες σκοτώνεται ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα. Μαθαίνετε πουθενά αυτό το πράγμα? Πουθενά. Γιατί εκεί οι εργαζόμενοι θα πρέπει με τα σωματεία τους να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν και να πετύσουν και να πάρουν τα μέτρα να μην θρηνήσουν άλλο συνάδελφο. Και από την άλλη, όταν δεν γίνεται αυτό και μας βρίσκει εμάς σαν εργατικό κίνημα προετοίμαστος, αυτοί προσπαθούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες που έχουν για να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους και να βγατίζουν τα κέρδη τους. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, το οποίο δείχνει και ποιος είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε μέσω ίντερνετ, είτε μέσω τηλεόραση, είτε οτιδήποτε. Ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε.